Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ισχυρίζεται ότι κατέριψε επιτυχώς ένα οπλισμένο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ΑΝΚΑ, με κατευθυνόμενες βόμβες ΜΑΜ-ΕΛ. Το περιστατικό έρχεται μετά από τις συνεχιζόμενες και έντονες μάχες που έχουν ξεσπάσει από τις αρχές του μήνα, τις οποίες εμπλέκονται κουρδικές δυνάμεις και τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται παράνομα στο Ιράκ. Ο συγκεκριμένος τύπος όπλου που χρησιμοποιεί το ΠΚΚ για να επιτύχει την κατάρριψη παραμένει άγνωστος. Το ΠΚΚ δημοσίευσε και βίντεο από την κατάρριψη, το οποίο και βλέπετε. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια πρόσφατη επιχείρηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, που είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετερώση της Βαχιντέ Αταλάι, μια σημαντική προσωπικότητα της οργανώσης PKK-YPJ-YPJ, όπως αναφέρει η Τουρκία. Η Αταλάι, γνωστή με την κωδική ονομασία Τορχίν Τσελέ, έγινε στόχος στην περιοχή Αϊν Αλ-Αράμπ του Χαλεπίου. Οι τουρκικές επίσημες πηγές χρησιμοποιούν τον όρο εξουδετέρωση για να αναφέρουν άτομα που είτε έχουν σκοτωθεί, είτε εχμαλωτιστεί, είτε έχουν παραδοθεί. Η κατάρριψη του τουρκικού drone και η εξουδετέρωση ενός βασικού στελέχους του PKK, YPJ-YPJ, δείχνουν την περίπλοκη και ασταθή φύση της σύγκρουσης που καλύπτει τα εδάφη του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας. Οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται με κάθε πλευρά να αναφέρει απώλειες για την άλλη, και το Ιράκ να φέρεται να συμφωνεί με την Τουρκία για τη μάχη της κατά του PKK, παρά την παράνομη εισβολή της στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Από το βίντεο των Κούρδων δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι όντως ΑΝΚΑ το τουρκικό ντρόουν, και σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώθηκαν τα πυρομαχικά ΜΑΜ-ΕΛ που συνέλεξαν οι Κούρδοι μετά την κατάρριψη, τα οποία φέρουν τα οπλισμένα τουρκικά UAV όπως Bayraktar, Akinji και ΑΝΚΑ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.